Μεγαλωμένη στην Αθήνα, με μπαμπά και παππούδες ναυτικούς, πάντα ένιωθα ότι ο ναυτικός έχει μία ιδιαίτερη αίσθηση της προστασίας των δικών του ανθρώπων. Και αυτό με έκανε να νιώθω διαφορετική και ταυτόχρονα υπερήφανη όταν έκανα παρέα με παιδιά συνομήλικά μου που δεν είχαν μπαμπά ναυτικό. Πριν λίγα χρόνια ήρθα στην Άνδρο, όπου μπήκα μέσα σε ένα περιβάλλον κυρίως ναυτικό και όπου οι γυναίκες είχαν και έχουν τα ίδια βιώματα, τις ίδιες δυσκολίες και φόβους. Οι οικογένειες των ναυτικών δεν ζούσαν όπως οι υπόλοιπες οικογένειες. Όταν ο πατέρας έλειπε, η οικογένεια είχε ένα ιδιότυπο πένθος. Δηλαδή δεν μπορούσε να βγει, να διασκεδάσει, να καλέσει κόσμο. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα γιατί η θέση της γυναίκας του ναυτικού είναι πάρα πολύ λεπτή και ευαίσθητη γιατί το παραμικρό σχόλιο μπορούσε να σημαίνει πάρα πολλά για τη θέση της στην κοινωνία. Επομένως υπήρχε ένα κλείσιμο της οικογένειας. Αυτό επηρέαζε και τα παιδιά, γιατί και εγώ ας πούμε ως κορίτσι έπρεπε να είμαι πάρα πολύ προσεκτική στο τι θα κάνω ως κοπέλα, στο αν θα δημιουργήσω σχέση με το άλλο φίλο, στο αν θα μάθει κάτι ο μπαμπάς μου στο ταξίδι για μένα και θα στεναχωρηθεί. Δηλαδή αν έπρεπε μια κοπέλα της εποχής να προσέχει μία φορά την θέση της και τη συμπεριφορά της, μια κοπέλα ναυτικού έπρεπε να προσέχει πολύ περισσότερο. Γιατί οι απαιτήσεις ήταν μεγαλύτερες από αυτήν που δεν είχε τον πατέρα της στο σπίτι. Από εκεί και πέρα υπήρχε και η δυσκολία του ότι δεν είχαμε επικοινωνία όπως τώρα. Μπορούσε να περάσει και μήνας για να λάβουμε γράμμα. Που σημαίνει ότι πέρναγαν μεγάλα διαστήματα χωρίς ειδήσεις, χωρίς να ξέρουμε αν ζει ή πέθανε ο άνθρωπός μας. Και αυτό επίσης σήμαινε ότι περνούσαμε πάρα πολύ μεγάλες αγωνίες. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι όταν είχε κακό καιρό, χωρίς να γνωρίζω, ας πούμε, πώς αλλάζει ο καιρός από περιοχή σε περιοχή πάνω στη γη, φανταζόμουν ότι και ο μπαμπάς μου εκεί που ταξιδεύει έχει κακό καιρό και άρα κινδυνεύει. Θυμάμαι δηλαδή όταν φύσαγε ο αέρας, είχα πάντα μία αγωνία ότι κάτι θα πάθει ο μπαμπάς μου στη θάλασσα. Πολλές φορές έλειπε ο γονιός από τη ζωή σου, πάρα πολλές φορές, όταν έπρεπε να πάρθουν κάποιες σημαντικές αποφάσεις, όταν ήθελες να ακούσει κάποια προβλήματά σου, όταν ήθελες να νιώσεις τη στήριξη του πατέρα σου, όλα αυτά τα ουσιαστικά δεν τα ζήσαμε εμείς. Δηλαδή χάσαμε πάρα πολύ την παρουσία του πατέρα στη ζωή μας όταν τον είχαμε ανάγκη. Παντρεύτηκα ήμουν 23 χρονών και έπεσα στα βαθιά. Απότομα στα βαθιά, γιατί εντάξει, εμένα ο μπαμπάς μου, εντάξει, δεν έλειπε τόσο πολύ καιρό, έκανε μικρά μπάρκα, ήμουν το τελευταίο παιδί, έζησα τους γονείς μου και έπεσα απότομα. Έφευγε ο σύζυγος, έμενα εγώ πίσω, στην αρχή με ένα παιδί, αργότερα με δύο και αργότερα με τρία παιδιά. Εγώ έπρεπε να ήμουνα άντρας, έπρεπε να ήμουνα γυναίκα, έπρεπε να ήμουνα μητέρα, έπρεπε να ήμουνα πατέρας. Έπρεπε να ήμουνα το στήριγμα του σπιτιού μου. Δεν ήταν δύσκολα, για μένα ήταν, εντάξει, τα κατάφερα. Μπορώ να πω ότι τα κατάφερα, μεγάλωσα τα παιδιά μου. Βέβαια, έπρεπε να κάνουμε οικονομία για να έρθει ο μπαμπάς, να κάνουμε οικονομία όταν έρθει ο μπαμπάς για να μην φύγει γρήγορα. Ο μπαμπάς δούλευε ένα χρόνο, έπρεπε να έρθει να καθίσει 6 μήνες. Για μας ήταν το ίδιο, γιατί εκεί που θα δούλευε ένα χρόνο, στην ουσία δούλευε 8 μήνες, μετά τους 4 μήνες τρώγαμε τα λεφτά που μάζευε ο μπαμπάς. Ήτανε δύσκολα. Παντρεύτηκα το 57 και πήρα έναν μηχανικό που ήταν από τη Μάνη κάτω. Ήταν πρώτο στο βαποράκι της αεροπορίας, πώς το λένε. Και μετά πήγε στα βαπόρια. Και έκανα δύο παιδιά. Τρία. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Το αγοράκι μου το ένα το έχασα εδώ πέρα σε μια λίμνη με νερό. Μετά ξανά φύγαμε μαζί και αποκτάω μετά δύο αγοράκια. Το Γιώργο και τον Κώστα.
Τα άφηνα όμως εδώ τα παιδιά και έφευγα μαζί του για να του κάνω παρέα με στο βαπόρι, γιατί ήθελε παρέα πάντα. Μου λέγε, τώρα περνάω τον Καβοντόρο, κανόνισε να έρθεις. Και έπαιρνα τον Γιώργο 8 μηνών και έτρεχα στη Ρουμανία πάνω με 30 θερμοκρασία, χιόνια και αυτά. Και καθόμουν εκεί πέρα. Αναλόγως τα ταξίδια μετά που έκανα. Και ξαναγύριζα πάλι στο Κόρθι. Και μετά από 2-3 μέρες ξαναπήγαινα πάλι στο βαπόρι. Για να τον ξαναδώ. Δεν έκανε μόνος του μέσα, γιατί δεν ξεμπαρκάριζε τακτικά. Έμενε μέσα στο ίδιο βαπόρι, πολύ καιρό. Αφού τα παιδιά μεγαλώσανε λιγάκι τα αγόρια και δεν τα έπαιρνα πια μαζί μου, γιατί δεν μπορούσα, τα άφηνα εδώ πέρα, είχαν τα σχολεία τους. Παρέλαβα και μάγειρας μέσα. Έφυγε ο μάγειρας γιατί ήταν άρρωστος, ξέρω εγώ τι. Γνωστό το βαπόρι, γνωστοί οι καπεταναίοι μέσα, γνωστά εφοπλιστές. Με κρατήσανε μέσα και ήμουνα μάγειρας μέσα σε 30 άτομα. Και μαγείρευα κανονικά, όπως μαγειρεύουν βέβαια στα βαπόρια 3 φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, άλλα φαγητά κάθε φορά. Και Πάσχα, Χριστούγεννα, έκανα τα φαγιά που κάναμε κι εμείς εδώ πέρα, στην άντρα μου, με τα τσουρέκια και τα πάντα, ας πούμε, μέσα. Και γλυκά τους έκανα και τα πάντα. Και ήταν όλοι πάντα ευχαριστημένοι. Και γι' αυτό και δεν με βγάζανε να φύγω από μάγειρα. Δεν φέρανε μάγειρα άλλωνε. Βρίσκαμε θάλασσες βέβαια, βρίσκαμε λαχτάρες, αλλά δεν το φοβόμουν πολύ. Όλο έλεγα ότι εντάξει, θα περάσει, ας πούμε. Καμία σχέση δεν είχαμε τους ναυτικούς. Η γιαγιά μου έλεγε μακριά από αστυνόμο και ναυτικό παιδί μου, γιατί είχε χάσει τον αδερφό της σαν ναυτικό. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα να παντρευτώ ναυτικό. Τελικά ήρθα στην άνδρο διακοπές, παντρεύτηκα ναυτικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Και επειδή το ωραίο κομμάτι είναι το κομμάτι του έρχομαι, της επιστροφής, το δύσκολο κομμάτι είναι της απουσίας. Το δύσκολο κομμάτι της απουσίας είναι όταν είσαι και μαμά, και μπαμπάς, και γιαγιά, και παππούς, και θεία, και θείος, και ξαδέρφη. Δεν είναι εύκολο. Τα πρώτα χρόνια που έφευγε, μου ήταν πάρα πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο, γιατί εγώ δεν κατάγομαι από την Άδρο, δεν ήμουν από ναυτική οικογένεια, είμαι στεριανή. Και οι πρώτες φορές που έφευγε για να ταξιδέψει ήταν για μένα δραματικές, μπορώ να πω. Τόσο δηλαδή πληγωνόμουν, στεναχωριόμουν, δεν μπορούσα να μπω στην καθημερινότητά μου. Η ζωή των ναυτικών, τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια που εγώ έχω μπει σε αυτή την οικογένεια των ναυτικών, είναι σαφώς πιο εύκολη από τα παλιότερα χρόνια. Δεν υπάρχει αγωνία και το άγχος που είχαν οι παλαιότερες γυναίκες, γιατί υπάρχει επικοινωνία πια, πολύ συχνή, δεν είναι τόσο αραιή όπως ήταν παλιά. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι τα συναισθήματα δεν είναι τα ίδια, τα προβλήματα δεν είναι τα ίδια, η έλλειψη δεν είναι η ίδια, η μοναξιά δεν είναι η ίδια. Το ίδιο πράγμα ήταν τότε και τώρα. Ο κόσμος δεν είναι μικρός για τη γυναίκα του ναυτικού. Είναι στενός και πολλές φορές μοιάζει να την πνίγει. Αυτό που φοβίζει περισσότερο είναι μήπως δεν κάνει τα πράγματα έτσι όπως θα έπρεπε να τα κάνει. Έτσι δηλαδή όπως θα γινόντουσαν αν είχε και το σύζυγό της εδώ και μεγαλώνουν μαζί τα παιδιά, φτιάχνανε μαζί την περιουσία τους, μοιραζόντουσαν τις ευθύνες τους, μοιραζόντουσαν τα προβλήματά τους. Αυτό τη φοβίζει περισσότερο, πιστεύω, ότι η τελική κρίση, τα πεπραγμένα δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα να κρυθούν τα πεπραγμένα της, ποια θα είναι αυτή η κρίση. Και καμιά φορά ξέρεις τι έλεγα, πολλές πρέπει να έρθουν οι γυναίκες των ναυτικών μέσα στο βαπόρι να καθίσουν όχι 10 μέρες, να καθίσουν πολύ καιρό και να έχουν και 30 μέρες ταξίδι συνέχεια και να βλέπουν μόνο ουρανό και θάλασσα. Και να είναι μέσα εκεί, να τις τρώει η θάλασσα και να τις τρώει και η ζέστη στην αεραπιά με 50 θερμοκρασία. Να λέμε, αυτό ήταν όλο το. Για να υπολογίζουν τα λεφτά τους. Για να υπολογίζουν τα λεφτά τους, να μην τα ξοδεύουν τζάμπα. Η σκηνή της ταινίας, η Μικράς Αγγλίας, όπου γυρνάει ο μπαμπάς και το παιδί δεν το γνωρίζει και κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Την έχω ζήσει ακριβώς αυτή τη σκηνή με τον ίδιο τρόπο. Ο αδερφός μου ήταν μικρός, πολύ μικρός.
Είχε γεννηθεί όταν έλειπε ο πατέρας μου, έφυγε και η μητέρα μου ήταν έγκυος στο μήνα της. Μεγάλωσε, περπάταγε στην αυλή και ήρθε ο μπαμπάς μου. Όταν τον είδε, θυμάμαι να φεύγει και να φωνάζει και να κλαίει. Και όταν είδα την ταινία, θυμήθηκα ακριβώς αυτή τη σκηνή. Ήταν δηλαδή σαν να είχε αντιγράψει τη ζωή μου. Ακριβώς. Όπως επίσης και η αυστηρότητα της μάνας, της ταινίας, προς τις κόρες της και ο τρόπος με τον οποίο επενέβαινε στη ζωή τους, εμένα δεν με ξένησε καθόλου. Αυτή η μάνα δεν είναι τέρας. Είναι μια πολύ αντιπροσωπευτική μάνα, ανδριώτισσα. Αυτό έπρεπε να κάνει γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Δεν μπορούσε να αφήσει το τιμόνι. Έπρεπε να κρατάει το τιμόνι σαν άντρας και γυναίκα μαζί και άρα έπρεπε να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Αυτό που έχει χαρακτεί στη μνήμη μου είναι το φιλί που έδωσε ο πατέρας μου στη μητέρα μου σε μία στιγμή αποχωρισμού, στην εξώπορτα, που με έκανε να τρέξω και να κρυφτώ. Όταν παντρευτήκαμε και μετά από όλη τη τελετή πήγαμε στο σπίτι, ο άντρας μου άνοιξε την ντουλάπα και σε ένα συρτάρι μέσα ήταν το χαρτζιλίκι που είχε. Και μου λέει, σηκώνει τα χέρια και λέει, αυτό από σήμερα και πέρα θα κάνεις εσύ ό,τι νομίζεις. Εγώ λόγω ηλικίας, επειδή ήμουν μικρή, αυτή η εμπιστοσύνη, αυτή η προτεραιότητα, αυτό δεν ξέρω πώς να το πω, μου έκανε τότε εντύπωση και μου έχει μείνει. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει ότι αυτή τη στιγμή βάζω τη βέρα μου στο φάκελο και δεν ξέρω αν θα ξαναταμώσω. Με είχαν βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θάλασσα. Βέβαια, μέχρι να έρθουν τα καλά νέα πάλι και να μας πει ότι περάσαμε τον καιρό, είμαστε εντάξει, ήσυχασε ο καιρός. Γιατί δεν φαινόταν στην ουσία, λέει, καράβι. Στην ουσία το καράβι βουτούσε και μετά ξανανέβαινε πάλι. Φαινόταν μόνο η πλήμη και η πλώρη. Δεν φαινόταν καθόλου. Βέβαια, μετά από 2 μέρες μου λέει, εντάξει, περάσαμε, ησυχάσαμε, σωθήκαμε. Στην ουσία σωθήκαμε. Είχε μπροστά του 20 μέρες ταξίδι και τον έπιασε ένας δυνατός πόνος. Μας τηλεφώνησε φοβισμένος, αγχωμένος και ζητούσε βοήθεια να βρω, να μου πει τα συμπτώματα, να του πω τι έχει. Εγώ άνοιξα την ιατρική εγκυκλοπαίδεια, ψάχνοντας να δω τι έχει και αυτό που δεν θα ξεχάσω είναι ο φόβος που άκουγα στη φωνή του, ο φόβος ο δικός μου και το φόβο που έβλεπα στα μάτια των παιδιών μου που καθόταν απέναντί μου φοβισμένα, με τα μάτια ορθάνυχτα και ρωτώντας με τι έχει ο μπαμπάς, κλαίγανε. Μια εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη είναι, σχετικά με τον πατέρα μου πάντα, είναι αφορά ένα γεγονός που είχε συμβεί στην παιδική μου ηλικία, δυσάρεστο γεγονός, και το οποίο ο πατέρας μου δεν είχε μάθει ποτέ. Δηλαδή είχα υποστεί αδικία από κάποιον άνθρωπο του περιβάλλοντός μου, ας πούμε, και δεν είχα βρει αρκετή υπεράσπιση, δεν είχα νιώσει αρκετή υπεράσπιση από το περιβάλλον. Μετά από χρόνια, σε μια συζήτηση, ανέφερα το γεγονός στον πατέρα μου και μετά από 25 χρόνια πήρα ακριβώς τη δικαίωση και τη στήριξη που είχα ανάγκη για αυτό το γεγονός. Δηλαδή με στήριξε, πήρε το μέρος μου, θύμωσε με όσους με είχαν κατηγορήσει και ένιωσα έστω εκπρόθεσμα αυτό που μου είχε λείψει όταν ήμουν κοριτσάκι. Το έλεγα και στις κόρες μου και στα αγόρια μου ποτέ να μην γίνουν ναυτικοί. Παρόλο που ο άντρας μου ήθελε τα κορίτσια να πάρουν αντριώτες, έτυχε και τα δυο τα κορίτσια μου να μην πάρουν αντριώτες. Πήραν καλά παιδιά, ζήσανε καλά, αλλά ναυτική δεν ήθελα. Και όχι τίποτα άλλο, να λες θα πάει ο γιος μου να γίνει καδέα και να σου πει μάνα θα πάω στα καράβια, παθαίνεις τον Τουβρουτζά. Άντε τώρα να πεις αυτό το παιδί γιατί πας να γίνεις ναυτικός. Και άντε να σκεφτείς ότι θα συμβουλεύσει μια κοπέλα μην πάρεις ναυτικό, αφού και ο γιος σου τώρα γίνεται και αυτός ναυτικός. Όσα και να έχω ζήσει, ό,τι και να έχω βιώσει, δεν το εύχομαι να το ζήσει και η νύφη μου, αλλά δεν τη συμβουλεύω να μου πάρει το γιο μου, παρόλο που θα γίνει ναυτικός. Βέβαια είναι κάπως διαφορετικά τώρα. Οι ναυτικοί δεν κάνουν μεγάλα μπάρκα, κάνουν μικρά μπάρκα, είναι το Skype τώρα που μπορούν να μιλούν με τις συζύγους τους, είναι τα τηλέφωνα, είναι τα κινητά, είναι τα μηνύματα, είναι κάπως διαφορετικά. Τα παιδιά μου θα τα έκανα ευτυχισμένους ανθρώπους και καλούς. Δεν θα τα έκανα κάτι. Αλλά αν επιλέξουν τα ίδια να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, θα πρέπει να ξέρουν
και το κομμάτι, μάλλον ξέρουν ήδη βιωματικά σαν παιδιά ενός ανθρώπου που λείπει το δύσκολο κομμάτι της απουσίας. Όταν ήμουν κοπέλα δεν ήξερα πολλά πράγματα για μένα, ούτε τι τύπο άντρα θέλω να παντρευτώ, ούτε αν καν αν θέλω να παντρευτώ. Ένα πράγμα μόνο ήξερα με σιγουριά, ότι δεν θέλω να παντρευτώ ναυτικό. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά να το έχω αυτό στο μυαλό μου και να είναι... Βέβαια δεν χρειάστηκε ποτέ να αποφασίσω ευτυχώς, δεν χρειάστηκε δηλαδή να απορρίψω έναν άνθρωπο μόνο και μόνο για το επάγγελμά του, αλλά ως κοπέλα είχα στο μυαλό μου να μην πάρω ποτέ ναυτικό. Νομίζω δεν θα παρότρινα μια κοπέλα να παντρευτεί ναυτικό. Είναι μια σοβαρή απόφαση, ούτε όμως θα την αποθάρρυνα. Απλά θα της έλεγα τα υπέρ και τα κατά της ζωής των ναυτικών και των οικογενειών τους και αν εκείνη είχε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να το κάνει, να το κάνει. Εξαιτίας της κρίσης όμως, τα τελευταία χρόνια, η δουλειά αυτή προσφέρει μια οικονομική διέξοδο πολύ καλή. Και αν είχα κόρη, ίσως της έλεγα ότι αν αντέχει τη μοναξιά και εάν μπορεί να εκπαιδευτεί σε αυτήν, μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους να το έκανε. Θα παρότρινα μια νέα γυναίκα να παντρευτεί αυτόν που ερωτεύτηκε, όπως και εγώ, και έτυχε να είναι ναυτικός. Εγώ θα ευχόμουν στις γυναίκες να εκπληρωθούν όλα τα όνειρά τους και οι επιθυμίες που έχουν στη ζωή, για τη ζωή και μια επαγγελματική αποκατάσταση καλή. Επειδή έμαθε να ζει σε κλειστή κοινωνία με κάποια πολύ αυστηρά ηθικά πρότυπα, να μεγαλώνει τα παιδιά της με την έλλειψη του άντρα της, έμαθε και να κλείνεται στον εαυτό της και για να προσπαθεί έτσι να δείχνει δυνατή. Να προσπαθεί να ανταπεξέλθει. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που της εύχομαι είναι εξωστρέφεια. Ρωτούσαμε μια γυναίκα παλιά, τη γιαγιά μου ας πούμε, θα μας έλεγε ότι είναι μεγάλος ο κόσμος, γιατί όταν ο παππούς έπαιρνε τη βαλίτσα να φύγει και έπαιρνε το πλοίο για να ταξιδέψει στην Αμερική ή στην Ευρώπη όπου θα έμπαινε στο πλοίο που θα εργαζόταν και από εκεί μετά έστεινε γράμμα στη γιαγιά να πει έφτασα, είμαι καλά. Νομίζω ότι για αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί θα μας έλεγαν, ο κόσμος είναι τεράστιος. Τώρα που τα πράγματα έχουν αλλάξει, η τεχνολογία έχει μπει στα σπίτια μας, τώρα εμείς νομίζω μπορούμε να πούμε ο κόσμος τελικά είναι πολύ μικρός.